«Δεν έχω να το πληρώσω», δήλωσε ο πρόεδρος και ιδρυτής του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος μετά την αποκάλυψη πως ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος καλείται να πληρώσει 95.000 ευρώ ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που διαθέτει για τη φιλοξενία των παιδιών. Ένα γεγονός βέβαια που δεν παρατηρείται μόνο στο συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αφού τέτοιου είδους ειδήσεις είναι ένα συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Και είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καν οικονομική δυνατότητα και καλούνται να πληρώσουν χρήματα. Το ίδιο και το Χαμόγελο, μια μεγάλη οικογένεια που βασίζεται στη δουλειά που κάνει, στον κόσμο καταρχάς, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σύλλογος, βασίζεται και εξαρτάται από τον κόσμο. Άρα ο κόσμος ο οποίος έχει πληρώσει ήδη φορολογία έρχεται και μας δίνει 2 ευρώ. Και να ξεκαθαρίζουμε και κάτι άλλο επίσης, δεν έχουμε δεχτεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ελπίζω να δεχτούμε στο μέλλον μεγάλες χορηγίες σε τεράστια ποσά τα οποία θα μπορεί να πει κανένας και για ξέπλυμα χρήματος ή οτιδήποτε άλλο το οποίο τέλος πάντων είναι αφηρημένο και νεφελώδες σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που μας έχουν βάλει όλους να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Επειδή κάνουμε λοιπόν πολύ έργο, αισθανόμαστε ότι τιμωρούμαστε τελικά, γιατί αυτά τα ακίνητα μας τα έχουν παραχωρήσει, μας τα έχουν κατασκευάσει κάποιοι άνθρωποι ή κάποια άλλα από αυτά είναι αγροτεμάχια, οικόπεδα ή διαμερίσματα τα οποία ευελπιστούμε τα παιδιά που βγαίνουν στη ζωή να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να τα στεγάσουμε για να μην είναι μόνα τους σε μια κοινωνία που δεν έχει τη δυνατότητα να τα ζήσει, γιατί μεγαλώνεις από 18 χρονών, αλλά δεν έχεις επάγγελμα, δεν πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνεις κάτι να φτιάξεις τη ζωή σου σαν παιδί, σαν νέος που έχεις περάσει δύσκολα χρόνια και το μεγαλωμένο του παιδιού σου σε μεγάλωσε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ποιος θα τα στηρίξει? Έτσι λοιπόν καλούμαστε τώρα να πληρώσουμε για κάτι το οποίο δεν έχει ούτε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε μας αποφέρει έσοδα, έστω να πεις ότι για αυτό το λόγο, ούτε τίποτα. Έτσι αισθανόμαστε τη φρίκη και την αδικία και λέμε γιατί να τιμωρούμαστε. Βέβαια μιλάμε και για ένα υπέρογκο ποσό, έτσι, γύρω στα 100 χιλιάρικα. Είναι υπέρογκο, την ακρίβεια 95 χιλιάρικα. Βέβαια πριν λίγο, τώρα που μιλάμε ήταν πριν από λίγο διάστημα, με πήρε η Γενική Γραμματέα Εσόδων, κ. Σαββαίδου, για να μου πει ότι την ενημέρωσε ο Υπουργός, ότι να δουν τι λάθη υπάρχουν, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Και ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει, αλλά με τη δική σας βοήθεια και με τη βοήθεια του κόσμου, που το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ο κόσμος, δεν είναι κάποιοι φιλάνθρωποι που περιστοιχίζουν ένα φορέα, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείσουμε ότι είναι αδικία και για τους ανθρώπους που πληρώνουν και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, και για το Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και για κάθε Χαμόγελο του Παιδιού που προσφέρει ένα έργο αυτή τη στιγμή σε τόσο δύσκολες περιόδους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι το Χαμόγελο του Παιδιού την περασμένη χρονιά στάθηκε δίπλα σε 57.000 παιδιά, ενώ φιλοξενεί πολλά από αυτά στα ακίνητα που διαθέτει, που δεν είναι όλα ιδιοκτησία του, τα οποία κυρίως προέρχονται από δωρεές.